Να καλωσορίσουμε στη συχνότητά μας την πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο της Flow Energy και πρόεδρο της Επιτροπής Ίδρυγων Ανθράκων του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, την κυρία Τερέζα Φωκιανού. Καλημέρα, κυρία Φωκιανού. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη, και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ για την αποδοχή. Θέλω να σας ρωτήσω αρχικώς, πού βλέπετε να πηγαίνει το θέμα, και το εξειδικεύω, της ενέργειας στην Ευρώπη, διότι ζούμε τώρα 2-48 ώρα νέων έκτου πακέτου αποφάσεων κυρώσεων εμπάργο πετρελαίου με τίματα εξαιρέσεων και πού είναι η αλήθεια, πού είναι η υπερβολή και πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση, γιατί όλα αυτά έχουν και μία άλλη συνάρτηση, την ξέρετε καλύτερα από εμένα, και μόνο η ανακοίνωση χθες από την κυρία Ντελάιεν ανέβασε την τιμή, δεν λέω ότι φταίει αυτή για την ανακοίνωση, αλλά ως αποτέλεσμα την τιμή του πετρελαίου πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι. Ναι, ναι. Έχει μεγάλη σημασία αυτό το έκτακτο συμβούλιο αυτό των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το νέο πακέτο κυρώσεων βέβαια που εξήγηλαν προς το αργό πετρέλαιο. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο, όχι βέβαια όσο από το φυσικό αέριο. Έτσι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται περίπου 26% από το πετρέλαιο, σαν γενικά όμως, ενώ πολύ περισσότερο εξαρτάται η Γερμανία. Οπότε εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα και δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Βέβαια με το πετρέλαιο δεν νομίζω ότι θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα όπως έχουμε με το φυσικό αέριο. Γιατί όπως γνωρίζουμε η Ρωσία βέβαια είναι η τρίτη μεγαλύτερη παραγωγός χώρα πετρελαίου, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σαουδική Αραβία. Και η ΗΠΑ αυτή τη στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν τη Σαουδική Αραβία για να κάνει αύξηση της παραγωγής της, ώστε να μην έχουμε μεγάλες διαταραχές εμπορίου στο πετρέλαιο, στο αργό. Αυτό όμως σημαίνει ότι η αύξηση θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Επομένως, μπορεί να έχουμε από τη μία πλευρά να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντικαταστήσει το πετρέλαιο που παίρνει από τη Ρωσία, όμως οικονομικά θα είναι πολύ πιο ακριβό. Επομένως υπάρχει οικονομικό πρόβλημα για αυτό το θέμα. Το ίδιο συμβαίνει και με την Ελλάδα. Και η Ελλάδα είναι εξαιρτημένη περίπου στο 26% από εισαγωγές πετρελαίου από τη Ρωσία, αλλά θα μπορούσε να τις στο μέλλον να τις αντικαταστήσει από Σαουδική Αραβία, Αίγυπτο, Λιβύη και Ιράκ. Το μεγάλο μας πρόβλημα όμως είναι, το ξαναλέω πάλι, το φυσικό αέριο. Για έλατε τώρα στο φυσικό αέριο, γιατί και εδώ έχει ανοίξει μια κουβέντα ότι είμαστε πλέον σε πλήρη απεξάρτηση από την εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου και ήδη ανεβρίσκονται η μία μετά την άλλη εναλλακτικές της. Δεν μπορούμε να είμαστε πλήρως απαλλαγμένοι από την εξάρτησή μας από τη Ρωσία. Από τη Ρωσία εμείς εξαρτώμαστε περίπου 45% στις εισαγωγές μας φυσικού αερίου, γιατί το φυσικό αέριο το εισάγουμε 100% όπως γνωρίζουμε. Και το άλλο 54% έρχεται από το υγροποιημένο φυσικό αέριο που πηγαίνει στη Ρεβιθούσα και είναι περίπου τις τάξεις του 31-32%. Έχουμε από το DAP περίπου ένα 17% και από τον ελληνοτουρκικό αγωγό περίπου το 5%. Όσο λοιπόν και να αυξηθεί το υγροποιημένο φυσικό αέριο, στο οποίο τώρα είπαμε ότι εξαρτώμαστε κατά 32%, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να φτάσει το 45% που εξαρτώμαστε από τη Ρωσία, αλλά και την τιμή που έχουμε αυτή τη στιγμή μέσω αγωγών από τη Ρωσία. Η οποία τιμή είναι χαμηλότερη από το υγροποιημένο φυσικό αέριο, αλλά φυσικά και αυτή υψηλή. Άρα δικαιούμαι να σας ρωτήσω ευθέως, από αυτή την ιστορία για την ώρα, ούτε η Ρωσία χάνει, ούτε η άλλη πλευρά του Ατλαντικού χάνει? Όχι, φυσικά δεν χάνει. Μάλιστα. Χάνει όμως η Ευρώπη, κυρία Φωκιανού. Χάνει η Ευρώπη, ναι. Χάνει η Ευρώπη. Γιατί θα πω και κάτι άλλο που δεν ξέρω αν είναι γνωστό.
η Αγγλία, η Μεγάλη Βρετανία, δεν έχει μεγάλη εξάρτηση ούτε σε πετρέλαιο ούτε σε φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Έχει πολύ μικρή εξάρτηση. Φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καθόλου, έχουν πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Επομένως η Γαλλία δεν έχει πολύ μεγάλη εξάρτηση, γιατί ο ηλεκτρισμός της προέρχεται κατά 80% από τα πυρηνικά της. Άρα οι άλλες χώρες είναι, κυρίως Γερμανία, Ιταλία, Αυστρία, εκτός βέβαια από τις δύο χώρες, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, που εξαρτώνται άμεσα από τις εισαγωγές φυσικού αερίου και πετρελαίου, και γι' αυτό συζητείται να γίνει μια εξαίρεση για αυτές τις χώρες μέχρι το τέλος του 2023, που δεν ξέρω αν θα το δεχτούν, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ουγγαρία, Σλοβακία και Τσεχία αρνούνται να συνυπογράψουν τις κυρώσεις για την ενέργεια. Επομένως, δεν ξέρουμε εάν και αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα το δεχτούν μέχρι τέλος 2023. Ρωτάει ο φίλος ο Κωνσταντής εδώ, ρωτήστε σας παρακαλώ την κυρία Φωκιανού, στο εμπάργκο του ρωσικού πετρελαίου είναι και εμπάργκο στα προϊόντα που χρησιμοποιούνται τα πετρελαϊκά στα δηληστήρια. Ναι. Αυτό δεν έχει όμως επιπτώσεις στη συμβατότητα, αν βρούμε άλλες αγορές πετρελαίου των δηληστήριων της Ευρώπης που ήταν εξαρτημένα από το ρωσικό πετρέλαιο? Πολύ σωστά το λέει ο ακροατής. Σωστά το λέει. Φυσικά θα έχουμε και επιπτώσεις στη συμβατότητα. Φυσικά. Γιατί τώρα ξέρουμε ποια είναι η σύνθεση του πετρελαίου που έρχεται από τη Ρωσία και που θα πρέπει να βρούμε την ίδια περίπου σύνθεση στις εισαγωγές που θα κάνουμε από άλλες χώρες. Μάλιστα. Θα επιστρέψω σε αυτό. Θέλω να ακούσετε ένα ακόμη ερώτημα, πολίτη, του φίλου του Σάκη. Θέλω, λέει, να κάνω μια ερώτηση. Άσχετα πόσο έχει πάει το βαρέλι το καύσιμο σήμερα. Έχει 100 εχθές, 120 σήμερα, 30 αύριο ή και 20. Ότι παίρνει ο ιδιώτης πάροχος καύσιμο με 100 δολάρια αφορολόγητο το βαρέλι. Το ρίχνει σε μια διζελομηχανή, το κάνει ρεύμα και το πουλάει. Αυτό δεν είναι έμεσο λαθρεμπόριο? Αν δεν είναι, τότε ας πάρουμε όλοι με 100 δολάρια το βαρέλι, να βάλουμε γεννήτρες στο σπίτι, να πουλάμε ρεύμα. Όλοι πληρώνουμε το καύσιμο ντίζελ, βενζίνη, αέριο με τον νόμιμο φόρο στη μάνικα. Ο πάροχος όμως όχι. Έχει δίκιο ο ακροατής. Έχει δίκιο, ναι. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Κύριε Φωκιανού, επανέρχομαι στο φυσικό αέριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν πει ότι με έναν τρόπο επί εξαμηνίας βάσης θα στηρίξουν την Ευρώπη με κάποιες ποσότητες. Εσείς μας, υγροποιημένου φυσικού αέριου. Εσείς μας έχετε πει ότι αυτό είναι μεν καλοδεχούμενο, η τιμή είναι ένα ερώτημα και κυρίως δεν καλύπτει όλες τις ανάγκες. Άρα εγώ θέλω να σας ρωτήσω, στο καλύτερο σενάριο στα πλαίσια της απεξάρτησης, πόσο γρήγορα μπορεί να βρει λύση η Ευρώπη? Σε 2 χρόνια? Στο καλύτερο σενάριο. Δική μου εκτίμηση ναι, ναι. Όμως είναι ότι όχι πριν από 5 χρόνια. Όχι πριν από 5 χρόνια. Οπότε στο διάστημα αυτό τι, θα είμαστε αναγκασμένοι να αγοράζουμε ακριβά? Φυσικά, και η ακρίβεια θα συνεχίσει ακόμα και αν βρει λύση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ενέργεια θα είναι πολύ ακριβή από εδώ και πέρα. Να μην περιμένουμε ότι θα πέσει. Μπορεί βέβαια αυτά που λέω εγώ τα 5 χρόνια να είναι πάρα πολύ ψηλή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μετά τα 5 χρόνια θα έχουμε φτηνότερη ενέργεια. Η τερματική σταθμή που εγκαινιάστηκε η έναρξη εργασιών τους μπορούν να καλύψουν την Ελλάδα πρωτίστως και άλλες γειτονικές χώρες? Μιλάτε για την Αλεξανδρούπολη? Μάλιστα, αυτό που... Μάλιστα. Και μιλάω και για την είδηση ότι και στη Ρεβιθούσα θα μπει και μία... Στη Ρεβιθούσα είναι μικρή βέβαια αυτή η μονάδα, εντάξει, θα αυξήσει κατά 100.000 κυβικά μέτρα την ήδη υπάρχουσα δεξαμενή. Uh-huh. Όμως το πρόβλημα, σας είπα και πάλι, το πρόβλημα θα είναι η τιμή, και εκτός αυτού ότι εάν μπορούμε εμείς να τροφοδοτήσουμε, παραδείγματος χάρη τη Βουλγαρία, που λέμε ότι θα τροφοδοτήσουμε τη Βουλγαρία, όπως ξέρετε στην Αλεξανδρούπολη υπάρχει μέσα και κατά 20% η Bulgar Strat, η οποία είναι η αντίστοιχη, ας πούμε, ΡΑΕ της Ελλάδος. Επομένως, ένα ποσό από αυτό θα πηγαίνει και στη Βουλγαρία και στα Βαλκάνια, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα έχει γίνει ο αγωγός, ο αγωγός, ο TGI.
Το πρόβλημα όμως είναι ότι να σκεφτείτε ότι αυτό το υγροποιημένο φυσικό αέριο, και από ό,τι είδα λίγο τη στρατηγική του, που θα έρχεται και στη Motor Oil και στο FSRU της Motor Oil, αλλά και στην Αλεξανδρούπολη, όπως θα έρχεται υγροποιημένο, θα μπορεί να μεταφορτώνεται σε μικρότερα πλοία LNG και να πηγαίνει αλλού. Και ρωτάω, ποια θα είναι το όφελος της Ελλάδος? Γιατί εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι σε ποια τιμή τελικά θα μπορούμε εμείς να το παίρνουμε το φυσικό αέριο, έστω και από το FSRU της Αλεξανδρούπολης ή της Motor Oil, για να το εξαερώνουμε και να το βάζουμε στον αγωγό μας. Άρα λέτε ότι ακόμη και σε ένα καλό σενάριο, με έναν μαγικό τρόπο, ότι σε ένα χρόνο λύναμε το θέμα της επάρκειας. Το θέμα της τιμής θα εξακολουθούσε να είναι ερωτηματικό. Ναι, σε ένα χρόνο φυσικά δεν λύνεται. Σχήμα λόγου το είπα, για να γίνει αντιληπτό. Σε κάποιο χρόνο. Ναι, σε κάποιο χρόνο. Η τιμή όμως λέτε είναι το θέμα. Και ποιος κερδίζει από αυτό? Η τιμή θα είναι πανάκριβη. Μάλιστα. Πάρα πολύ ακριβή. Επειδή είστε από τους ανθρώπους που διαχρονικά μιλάει για την ανάγκη χάραξης μιας εθνικής στρατηγικής. Και επειδή φαίνεται ότι και οι μεγάλοι γεωπολιτικοί πια αναλυτές και από την από εδώ και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού διατυπώνουν την άποψη ότι σιγά σιγά κάθε χώρα θα πρέπει να ψάξει να βρει και να αξιοποιήσει τις δικές της δυνατότητες και δυνάμεις, γιατί μπαίνουμε σε μια τέτοια κατάσταση παγκοσμίως. Αυτό θα ήταν το πιο σωστό. Θα ήταν το πιο σωστό. Φωνάζουμε από πάρα πολλά χρόνια γι' αυτό. Πολλά χρόνια, ότι θα έπρεπε να κοιτάξουμε τι κάνουμε εμείς. Γιατί κάθε χώρα έχει διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικές εξαρτήσεις. Επομένως, θα έπρεπε να δούμε πώς εμείς μπορούμε να χαράξουμε μια ενεργειακή, μακροχρόνια ενεργειακή πολιτική, ούτως ώστε να μην βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση που είμαστε σήμερα. Κυρία Φωκιανού, το μακροχρόνια είναι αντιληπτό. Πείτε μου, ποια θα έπρεπε να είναι κατά τη γνώμη σας τα άμεσα βήματα σε αυτή την ενεργειακή κρίση που αφορά την πατρίδα μας και που φτάνει και μέχρι τους λογαριασμούς στα νοικοκυρία και τις επιχειρήσεις, να μην το ξεχνάμε αυτό. Νομίζω ότι άμεσα θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε εγχώριες πηγές ενέργειας. Και μία από αυτές θα είναι φυσικά και το να γίνει πάλι ανάπτυξη της έρευνας και παραγωγής υδρογόνων ανθράκων, που πιστεύουμε από τις έρευνες της μέχρι τώρα ότι έχουμε μεγάλες πιθανότητες, ίσως πάνω από 50%, να βρούμε μεγάλα κοιτάσματα τουλάχιστον νότια της Κρήτης. Και όχι μόνο, και στο Ιόνιο. Το θέμα είναι όμως ότι για μια τέτοια κατάσταση θα πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή πολιτική βούληση, διακομματική φυσικά, ούτως ώστε να μην έχουμε αυτές τις παλινδρομήσεις που έχουμε τόσα χρόνια. Γιατί αν αυτό είχε γίνει 20 χρόνια πριν, αυτή τη στιγμή δεν θα βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή εσείς σωστά λέτε ότι χρειάζεται μια ισχυρή διακομματική πολιτική βούληση. Το ερώτημα είναι, εάν εσείς ως ειδικός και από τις ειδικότερες στο χώρο υπολογίζει ότι η πιθανότητα, προσέχω καλά τη διατύπωση που κάνατε, εξέβρεσης πλούσιων κοιτασμάτων, θα το πω λαϊκά αυτό, ιδίως νότια της Κρήτης και όχι μόνο, είναι πάνω από 50%, δώστε μου τότε μια ερμηνεία γιατί η κοινοπραξία με συντονιστή την Total φεύγει. Αύριο υπάρχει μια συνάντηση στο Υπουργείο που δεν ξέρουμε καν αν θα πάει η Total, που την κάνει το Υπουργείο για να προσπαθήσει να κρατήσει το σχήμα. Γιατί φεύγουν λοιπόν? Ακριβώς για αυτό που σας είπα, δεν υπάρχει βούληση. Έχουν απογοητευτεί εντελώς οι εταιρείες από τις μέχρι τώρα παλινδρομήσεις, αλλά και από όλα τα εμπόδια που συναντάνε, ότι δεν τους δίνουν άδειες. Ακόμα έχει ακουστεί βέβαια και για τις παραχωρήσεις αυτές, ότι ακόμα περιμένουμε από το Συμβούλιο της Επικρατείας να αποδεχτεί, μάλλον να βγάλει την απόφαση για την ένσταση που έχουν κάνει οι περιβαλλοντικές οργανώσεις. Νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση πουθενά αλλού, ούτε στην Τουρκία, ούτε στην Ιταλία, ούτε στην Κύπρο έχουν επέμβει οι περιβαλλοντικές οργανώσεις. Μόνο εδώ. Και εκείνο που φοβάμαι είναι ότι ίσως είναι μια δικαιολογία για να μην
προχωρήσουμε. Κυρία Φωκιανού, ρωτάνε εδώ αρκετοί ακροατές, εάν υποθέσουμε ότι διασφαλίζονταν η πολιτική συνένεση διακομματικά, γιατί οι ευθύνες είναι διαχρονικές, να μην ξεχνιόμαστε. Σωστά. Τους περιλαμβάνει όλους. Όλοι, σφυρίζουν όλοι. Κλέφτικα, ιδίως από τη στιγμή που άρχισε το αφήγημα της ενεργειακής ουδετερότητας, λες και η Ελλάδα ήταν η πρώτη που μόλυνε και παρέδωσε τα όπλα της. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή η ιστορία κρατάει. Λοιπόν, το ερώτημα είναι από πολύ κόσμο. Αυτή τη στιγμή, με την εμπειρία που διαθέτεται, ποιες περιοχές θεωρείτε οριμότερες των άλλων να μπορούσαν να μπουν οι διαδικασίες, γιατί πρέπει να το εξηγήσετε εσείς αυτό στον κόσμο. Με το που ξεκινάει μια διαδικασία, ακόμη και ερευνητική, αυξάνει η βεβαιότητα και η πίστη, άρα και η επένδυση. Δεν είναι έτσι ξεκομμένο ότι μέχρι να τρυπήσουν και να βρουν, περιμένουν. Δεν περιμένουν, αρχίζουν. Αυτός είναι ο νόμος σε αυτό το χώρο. Σωστά. Πρέπει να γίνει προσέλκυση επενδυτών. Καταρχάς, πάντα γίνεται μία έρευνα στην αγορά. Γίνεται προσέλκυση επενδυτών. Οι επενδυτές μπορούν να δουν τα συγκεκριμένα δεδομένα που έχουμε, ερευνητικά δεδομένα για συγκεκριμένες περιοχές, τις οποίες πιο μπροστά έχουμε επιλέξει βέβαια, γιατί ξέρουμε που έχουμε πολλά δεδομένα, όπως νότια της Κρήτης αλλά και στο Ιόνιο. Έχουμε πάρα πολλά δεδομένα. Δεν έχουμε δεδομένα στο Αιγαίο και ας φαίνεται ότι αποφεύγουμε το Αιγαίο λόγω Τουρκίας. Δεν το αποφεύγουμε γι' αυτό. Το αποφεύγουμε γιατί δεν έχουμε πολλά δεδομένα ούτως ώστε να προσελκύσουμε πετρελαϊκές εταιρείες. Μάλιστα. Αν λοιπόν δούνε ότι αυτά τα δεδομένα είναι ικανοποιητικά, σε αυτή την περίπτωση οι μόνες τους κάνουν αιτήσεις για κάποια συγκεκριμένα, συγκεκριμένα τμήματα, όπως ακριβώς έγινε και για νότια της Κρήτης, οι δύο μεγάλες περιοχές, ή το ελληνικό δημόσιο βέβαια μέσω της ΕΔΕΗ βγαίνει σε συγκεκριμένες παραχωρήσεις, και αυτό βέβαια με διεθνή διαγωνισμό. Μάλιστα. Τώρα θέλω, πριν κλείσουμε, να απαντήσετε στα εξής ερωτήματα ακροατών. Λέει ο φίλος ο Μιχάλης από τη Ρόδο. Η Noble Energy, είχε πει ο κύριος Φόσκολος, το 2013 είχε ζητήσει άδεια για αιγαιώτρηση. Αληθεύει αυτό? Το έχω ακούσει, αλλά δεν το ξέρω εγώ, γιατί δεν το έχω ακούσει όμως. Μάλιστα. Ο φίλος ο Αντώνης, στα όσα λέει η εξαιρετική κυρία Φωκιανού, να προσθέσουμε ότι οι δεξαμενές υγροποιημένου φυσικού αερίου που εγκαθίστανται Ρεβιθούσα και Αλεξανδρούπολη είναι κατά βάση πλωτές. Γεγονός που σημαίνει ότι μπορούν να φύγουν από την Ελλάδα οποιαδήποτε στιγμή. Άρα, πόσο σταθερή είναι η ενεργειακή αυτή πολιτική και ιδίως στο επίπεδο της ασφαλείας? Όχι, νομίζω ότι δεν θα φύγουν, γιατί δεν τη συμφέρει να φύγουν μετά από όλη αυτή τη μεγάλη επένδυση που έχει γίνει. Και για να γίνεται αυτό σημαίνει ότι έχουν υπολογίσει ακριβώς τι θα κάνουν και ποια θα είναι τα κέρδη τους. Μάλιστα. Άλλο ερώτημα του φίλου του Αναστάση. Είχε πει η κυρία Φωκιανού ότι ο ΤΑΠ δεν μπορεί να καλύψει επαρκώς Ελλάδα και άλλες χώρες βαλκανικής, γιατί οι μεγαλύτερες ποσότητες πάνε στην Ιταλία. Ισχύει αυτό? Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε πολύ μικρή ποσότητα, αλλά πρέπει να ξέρουμε και κάτι άλλο. Επειδή άκουσα ότι προσπαθεί η κυβέρνηση να συνεννοηθεί και να ζητήσει μεγαλύτερες ποσότητες, σας λέω ότι το Σαχ Ντενίζ αυτή τη στιγμή, το κοίτασμα δηλαδή από το οποίο παίρνει ο ΤΑΠ, δεν είναι σίγουρο ότι προς το παρόν μπορεί να μας δώσει μεγαλύτερες ποσότητες. Δεν είναι θέμα του αν κάνουμε εμείς μια αναβάθμιση στον αγωγό, τότε θα πάρουμε μεγαλύτερες ποσότητες. Είναι θέμα ποσοτήτων που παράγονται από το Σαχ Ντενίζ. Μέχρι στιγμής λοιπόν αυτό που μπορεί να δώσει το Σαχ Ντενίζ μέσω του ΤΑΠ είναι 10 δισεκατομμύρια κυβικά. Από αυτά, τα 8,5, από ό,τι σας είπα και την προηγούμενη φορά, πάνε στην Ευρώπη μέσω Ιταλίας. Η Ιταλία βέβαια τα παίρνει. Επομένως, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν πιστεύω εγώ ότι μπορούμε με μια διαπραγμάτευση να πάρουμε περισσότερο. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Επειδή ο αγωγός περνάει από την Τουρκία, εάν εμείς ζητήσουμε, αν αυξηθεί η δυνατότητα του αγωγού, και λέω στα 15, στα 20 BCM, είμαι σίγουρη ότι η Τουρκία θα πάρει τα περισσότερα και δεν ξέρω πόσα από αυτά θα μεταφερθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέει εδώ ο φίλος μας ο Χρήστος,
Ναι, αλλά ο αγωγός, περίπου σε αυτό που λέγατε, περνάει από την Τουρκία. Άρα, κυρία Φωκιανού, στην πολιτική της στρατηγικής ενεργειακής ασφάλειας δεν θα είμαστε εξαρτώμενοι και από αυτόν τον παράγοντα? Βεβαίως. Ο φίλος μου ο Γιάννης από το Παλαιό Φάλιρο στέλνει μήνυμα. Καλημέρα, λέει, κυρία Φωκιανού. Καλημέρα. Ήμουνα υποστηρικτής της Greenpeace. Μάλιστα. Πριν λίγο με πήραν τηλέφωνο και με υπερηφάνεια μου είπαν ότι κατάφεραν να σταματήσουν τις έρευνες στον Ιόνιο και ότι το ίδιο επιδιώκουν και για την Κρήτη και θα το καταφέρουν. Το επιχείρημά τους είναι ότι το κέρδος για τους πολίτες θα είναι μηδαμινό από τις εξορίξεις και η καταστροφή του περιβάλλοντος και η ζημιά στα ψάρια τεράστια. Τι ισχύει τελικά? Δεν θα υπάρχει ζημιά στα ψάρια από τις εξορίξεις. Ναι. Και όχι. Την άντληση του φυσικού αερίου, φαντάζομαι. Ότι θα μολυνθεί η περιοχή. Αυτό εννοεί εδώ ο φίλος ο Γιάννης. Ήδη ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι με την ανάπτυξη στα περιβαλλοντικά που έχει γίνει τώρα τελευταία δεν υπάρχει καμία περίπτωση να θυγούν ούτε τα ψάρια, ούτε οι χελώνες, ούτε όλα τα θαλάσσια ζώα. Επομένως, αυτά είναι θέματα που διαδίδονται επίτηδες για να αναπτύξουν τη δίθεν πράσινη ενέργεια. Θα μου επιτρέψετε να πω και κάτι που συνηθίζω και τα πρασινάλογα. Γιατί ούτως ή άλλως οι ανεμογεννήτριες μολύνουν το περιβάλλον και θα το μολύνουν ακόμα περισσότερο τότε που θα σταματήσει η παραγωγή τους μετά από 15-20 χρόνια και δεν ξέρουμε αυτές οι ανεμογεννήτριες πού θα θαυτούν, πού θα πάνε, πόσο θα επηρεάσουν το περιβάλλον. Επομένως, είναι πολλά τα θέματα και εκτός αυτού δεν μπορούμε να στηριχτούμε μόνο στις ανανεώσιμες, γιατί οι ανανεώσιμες είπαμε ότι δεν είναι μονάδες βάσης και επομένως δεν μπορούν να αντικαταστήσουν μονάδες βάσης όπως είναι τα ορυκτά καύσιμα. Φαντάζομαι βέβαια ότι τις περιβαλλοντικές και οικολογικές ανησυχίες ούτε εσείς τις προσπερνάτε και καλό είναι να υπάρχουν οργανώσεις που θέτουν ζητήματα και υψηλά στάνταρ. Φυσικά. Βέβαια, κυρία Φωκιανού, όλους μας ενδιαφέρει το περιβάλλον. Όλους μας ενδιαφέρει το περιβάλλον και θα θέλαμε να είναι στα ψηλότερα στάνταρ όλες οι μελέτες που γίνονται για το περιβάλλον. Να σας πω κάτι, κυρία Φωκιανού. Θα είχε ένα ενδιαφέρον να δούμε την ίδια αγωνία ανακοινώσεων για το είπατε, για τις ερευνητικές και αντιλητικές πια γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ και πολύ περισσότερο θα περίμενα μία ανακοίνωση για τις παράνομες έρευνες της Τουρκίας που δεν υπόκειται σε κανέναν έλεγχο και δι' περιβαλλοντικό. Δεν φαντάζομαι ότι η Τουρκία, όταν τρυπάει με 10 πολεμικά γύρω-γύρω, το κάνει με όρους περιβαλλοντικής ασφάλειας. Όχι, όχι, όχι καθόλου. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Μάλιστα. Κυρία Φωκιανού, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ.